Για εσάς είστε στα ουράνια τώρα. Η αλήθεια είναι ότι η χαρά είναι μεγάλη. Και η χαρά είναι γιατί η κόπη μιας ολόκληρης χρονιάς, οι αγώνες που δώσαμε, όλη η προσπάθεια που κάναμε, ανταμείφθηκε με τον πλέον καλύτερο τρόπο που δεν είναι κάτι άλλο από το χρυσό μετάλλιο. Εχθές είπα ότι ο τελικός είναι μια γιορτή, μια προσωπική γιορτή, τόσο σε αυτές τις ηλικίες, πόσο δε μάλλον. Και ήρθαμε για να τον χαρούμε, να τον ευχαριστηθούμε, να τον απολαύσουμε. Πραγματικά είδαμε ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό θέαμα και από τις δύο ομάδες. Αξίζουν συγχαρητήρια κατέρωθεν και στις δύο ομάδες. Δώσαν τα παιδιά ό,τι καλύτερο είχαν και μας δώσανε να καταλάβουμε ότι αυτά είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου. Είναι μια σπίθα που ανάβει και πρέπει όλοι οι δίνοντες να ασχοληθούν με αυτά τα παιδιά για να δούμε το ποδοσφαιρικό μας μέλλον. Τίποτα άλλο παρά πολλά ευχαριστώ στους ποδοσφαιριστές μου, στην διοίκηση της ΕΠΣΠΕΛΑΣ που δεν ήταν αρρωγός παντού, δεν μας χάλασε κανένα χατήρι, στους γονείς αυτών των παιδιών που όλο το χρόνο ταλαιπωρήθηκαν να τους φέρνουν στις προπονήσεις και ό,τι άλλη δραστηριότητα υπήρχε, στις οικογένειές μας, στην οικογένειά μου, σε όλους όσους βοήθησαν θεωρητικά και ψυχικά, πνευματικά, οτιδήποτε, οποιαδήποτε βοήθεια. Νομίζω ότι είναι ένα λαμπρό μήνυμα για το ποδόσφαιρο της Πέλας αυτή η πρωτιά. Εδώ. Και ευχόμαστε και ελπίζουμε να έρθουν και άλλα τέτοια μηνύματα και να προσπαθούμε όσο το διατυπώνουμε περισσότερο. Σε εμάς στόχος και μόνο είναι η ανέβρεση και η ανάδειξη των ταλέντων της περιοχής μας. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε.